Με 1000 ευρώ και με 800, τι να βγάλεις μήνα όταν πληρώνεις 400 ευρώ ενίκιο. Και δεν είναι μόνο το ενίκιο που οδηγεί την πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών σε οικονομικό αδιέξοδο. Η επέλαση της ακρίβειας και η επιμονή του πληθωρισμού σε υπηρεσίες και βασικά αγαθά ασκούν ασφικτικές πιέσεις για τους περισσότερους Έλληνες, με το 62% αυτών να καταγγέλει πως η αγοραστική του δύναμη έχει μειωθεί σημαντικά. Ξέρετε, κόστη, ναι. Ξέρετε, τιμές. Μεροκάμερα το μικρό. 6 στους 10 μόλις που τα βγάζει πέρα, με το 70% των καταναλωτών να αγοράζει αγαθά με βασικό κριτήριο την τιμή. Ποσοστό που πριν τον κορονοϊό ανερχόταν στο 40%. Πλέον οι Έλληνες, εκτός από τις παραδοσιακές συνήθειες της αναζήτησης προσφορών, εκτόσεων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καταφεύγουν και στο διαδίκτυο σερφάροντας τις ιστοσελίδες και συγκρίνοντας τιμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ναι. Και εγώ πήγα από εδώ και τώρα πάω στο άλλο. Σούπερ μάρκετ που κάτι είδα και ήταν φθηνότερο. Ψάχνουμε αυτά. Και ενώ τα νοικοκυριά στενάζουν, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παρουσιάζουν μια πραγματικότητα που έρχεται σε αντίθεση τόσο με τα αποτελέσματα των ερευνών, όσο και με τις καταγγελίες των ίδιων των πολιτών. Πρέπει να αλλάξουν πολλά στην Ελλάδα. Υπάρχουν ανισότητες μεγάλες. Ο κόσμος πεινάει και αυτοί να καλοπερνάνε, να έχουν μισθούς παχουλούς. Και δεν τους ενδιαφέρει τίποτε, μόνο τον εαυτό τους. Οι πληθωριστικές πιέσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αν και έχουν περιοριστεί το τελευταίο διάστημα, δεν έχουν ωστόσο απομακρύνει τα βαριά σύννεφα πάνω από τα νοικοκυριά, που σε ποσοστό 56% προβλέπουν άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ακόμη και ταχύτερο ρυθμό, και μόλις το 17% αυτών αναμένει σταθερότητα για το επόμενο διάστημα. Να είναι σταθερή η μισθή και να μην ανεβαίνουν τα πράγματα. Μια σταθερότητα θέλουμε. Ένας ακόμη δείκτης που καταδεικνύει τις οικονομικές δυσκολίες είναι αυτός που μετρά την πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες. Το 55% προβλέπει ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ μόλις το 5% αναμένει το αντίθετο. Είναι πολύ δύσκολο, φυσικά. Οι περισσότεροι δηλώνουν απογοητευμένοι από την αύξηση του κατώτατου μισθού και πιο προσεκτικοί στα οικονομικά τους ανοίγματα. Βέβαια, αν υποφέρει. Ένα μέρος του πληθυσμού είναι πολύ χαμηλά και άλλοι είναι ψηλά. Τι να βοηθήσει, να φας ή να πιέσεις λογαριασμούς.